Βρισκόμαστε στο θασμό της Χιμπαρσίας. Έρημα σημάδια. Στο βάθος η φανταστική θέα του Χιμπαρσιακού. Και κάπου εκεί στο βάθος είναι ένας πολυχώρος. Κατά τα άλλα, ερημιά, εγκατάλειψη. Εντάξει, τα μπέλα καλά διατηρείται, δικά του, εκεί πάνω. Και ο τρούλος της εκκλησίας. Πανέμορφη αρκαδιά. Το κάστρο από μια άλλη άποψη. Ιστορία. Μάλλον εκεί κάτι πρέπει να γίνεται. Βλέπω και κάτι φωτογραφίες. Φωτογραφίες είναι εγγράφητοι. Συνεχίζουμε με τα έρημα σημάδια. Βαγόνια που κάποτε δόξασαν στους ελληνικούς σιδηρόδρομους. Εδώ ένα αριάκι, δεν ξέρω τι βγάζει. Εδώ όμως έχει μαζέψει τον καρκίνο. Έχει πολλή δουλειά ο χώρος να γίνει ανθρώπινος. Το σημάδι, φωτογραφία του Νίκου του Καλογερόπουλου, σαφώς από το Ρεμπέτικο. Εδώ ο ίδιος με τα λιάπικα. Θα δούμε. Θα μας κάνει δηλώσεις. Υπεύθυνη για όλο αυτό το ρεπορτάζ η φιλνάδα μου, η Μπέση η Πλέτσα. Για να μας κάνετε δηλώσεις, κυρία μου. Θα μας κάνει ο κύριο Νίκος, αλλά μόλις τελειώσει. Στόχος μας να γίνει σημείο αναφοράς όλου του δυτικού άξονα. Όλου του δυτικού άξονα. Ένας πολιτιστικός πολυχώρος. Ναι, ναι. Ο οποίος θα φιλοξενεί συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, συνέδρια, σεμινάρια. Όλα καλά και πιστεύω ότι και μέσα θα γίνει καταπληκτικά. Με όλο αυτό το μπάχαλο πίσω μου που πέρασε και είδε. Το Άρτσι Μπούρτσι και Λουλάς. Θα διαμορφωθεί. Τις βρωμιές εδώ, τα σάπια, τα νερά που τρέχουν, τα κάθαρτα. Θα μπορέσουμε να τα φτιάξουμε, είναι μέσα στα σχέδιά μας. Βεβαίως, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ σοβαρή προσπάθεια από το Σεπτέμβριο. Ναι, ναι. Ήταν ορμητήριο για το Ρουμάνο και αυτή τη στιγμή γίνεται πολιτιστικός χώρος. Το κλειτσάκι το παίρνω για. Και εδώ μας θυμίζει το κλασικό ρεμπέτικο. Με έχεις δει να χορεύω στο Μυρόρι της Αυγής, στο ρεμπέτικο. Όχι. Σοβαρά. Άρα δεν ξέρεις και τις δικές μου δόξες. Εγώ πήγα στα ΜΜΕ. Μας παίρνει στην Παρθενιά, δεν το κάναμε ούτε εμείς. Κοπανάκια. Παρθενιά. Δύο φορές ή τρεις έχω πάρει στη ζωή μου. Αλλά δεν είμαι σίγουρος για την τρίτη. Μπορεί να με δούλευε κιόλας. Έχει κάνει παρθενογραφή. Όχι, όχι, όχι. Ήταν στην ταινία. Λοιπόν, για πες μας και ιδιόλογα. Η φίλη μας την Πέση δηλαδή, μας έβαλε στο. Στον πειρασμό. Τι να πω, αυτά που βλέπεις. Εμείς κάνουμε πράξη, κάνουμε. Αυτά που είναι εδώ θα τα δω και θα τα γράψω. Απλά για τα σχέδια, για τα πλάνα σας. Μου είπε συναυλίες, μου είπε θεατρικές παραστάσεις πιθανόν, ναι. Απ' όλα. Και μου ζούμε ότι και ρεμπέτει και βραδιές, έτσι. Α. Μάλιστα, η μπάρα εκεί. Η σκηνή ή η πίστα, αναλόγως, διαλέξτε. Θα έχουμε και εδώ πίστα, δεύτερη. Τραπέζι. Αυτό είναι τραπέζι. Είναι φανταστική ιδέα, δεν ξέρω ποιον είναι. Κατασκευαστής, έχουμε καλούς μας τόρους ή με τα κερδάκια μας.
Γιατί ο Νίκος ξέρει ότι τα δουλεύει τα εργαλεία, δεν είναι τυχαίο παιδί. Ο Νίκος. Ο Νίκος. Ναι. Ξέρεις, βλέπεις κανέναν άλλον, ναι. Βλέπεις κανέναν άλλον. Μέσα σε ένα σωρό ξύλα, πέτρες, όχι πέτρες, ήταν σίδερα. Ποντίκια είχε. Ποντίκια τα έχουμε κάνει για το κοπανάκι. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Να σας ξαναδώ και πιο έτοιμους. Ποιο? Να σας δω και πιο έτοιμους, λέω. Χωρίς λόγια.